1968 έχουμε βγάλει πάρα πολύ κόσμο στο κοινό που τότε δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Ένας ακόμα στόχος μας ήταν η τοπική στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσω εξορπήσεων σε χωριά που τότε ήταν άγνωστα προς πολλούς. Το 1998 έχουμε πραγματοποιήσει τρεις μεγάλες περιβαλλοντικές συναντήσεις στο Μέναλο, με 600 άτομα συνολικά, που περπάτησαν σε μονοπάτια που τότε ήταν άγνωστα και που είχαν σηματοδοτηθεί εκείνη την περίοδο το σύλλογό μας. Ένα χαρακτηριστικό μονοπάτι είναι το Βιτίνα Στερνίτσα, που αυτή τη στιγμή είναι σήμα καταπληκτές της περιοχής. Το 2000, μετά από μια απλή μελέτη που έγινε τότε και κατατέθηκε στο Τασαργείο και στην τότε νομαρχία, ξεκίνησε μια μικρή σηματοδότηση σε τμήματα των μονοπατιών έως το 2009, όπου έγινε μεγάλη μελέτη, μια μεγάλη μελέτη για μονοπάτια στο Μέναλο, μήκους 450 χιλιόμετρων συνολικά, 220-230 χιλιόμετρα διπλής κατεύθυνση. Ο χάρτης είναι το μονοπατιό, είναι αυτός που είναι πίσω στο παράθυρο κολλημένος, γιατί διασχίζει όλο το Μέναλο, και είναι πολύ σημαντικός γιατί έγινε μόνο με εθελοντική εργασία από τα μέλη του Συλλόγου και με μια τότε χορηγία σε υλικά και μόνο από την ΤΕΚΑ αξίας 15.000 ευρώ με ΦΠΑ. Αυτά τα χρήματα έφτασαν για τα πρώτα 100 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια, για τα υπόλοιπα χιλιόμετρα έγιναν χορηγίες από τον Δήμο Γορτινίας και από μετά από ενέργειες του κύριου Λαγού από το 2013, από το σύλλογο που την ομάδα που έγινε τότε, του Μέναλον Τρέιν. Η έναρξη συνεργασίας με τον κύριο Λαγό έγινε το 2013, όπου ο κύριος Λαγός είχε τη δυνατότητα και μπόρεσε και μάζεψε όλο τον κόσμο από τα χωριά, φορείς, και βοήθησε πάρα πολύ στο να ολοκληρωθεί και να πιστοποιηθεί το μονοπάτι που σήμερα ονομάζεται Μέναλον Τρέιλ, το κορτινιακό μονοπάτι των 75 χιλιόμετρων. Με μια εξαιρετική δουλειά τότε και σηματοδότηση, εθελοντικά, κατάφερε και πιστοποιήθηκε. Κάτι πολύ σημαντικό και πρωτοπόρο για τότε. Και θεωρώ και για τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι τα μονοπάτια είναι κάτι το οποίο είναι ένα τεράστιο εργαλείο, χωρίς αξία όμως, αν δεν συντηρούνται. Γιατί είναι πολλοί κόσμος που τα περπατάει, είναι πολλά τα χιλιόμετρα και πρέπει να έχουμε κι εμείς προς τον κόσμο που τα περπατάει την καλύτερη εικόνα. Οπότε είναι πολύ σημαντική η συντήρηση αυτό. Τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω, θέλω να πω ότι τα μονοπάτια, όπως είπα, είναι εργαλείο χωρίς αξία. Αν δεν γίνεται καταρχήν με βάση τις προδιαγραφές που πλέον προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο και αν δεν θωρακιστεί θεσμικά το περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν αυτά. Οπότε το προεδρικό διάταγμα πρέπει να υπογραφεί, θεωρούμε, άμεσα έτσι ώστε να θωρακιστεί και να δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης όπου θα έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και τη σωστή λειτουργία μέσα στο βουνό όλων αυτών που περπατάνε μονοπάτια. Σε αυτό θα πρέπει να συμμετέχει το Δασαρχείο, η Δήμη και φορείς. Σας ευχαριστώ, συγγνώμη και για το άγχος και μακάρι να προπατάτε πάντα. Παρακαλείτε, κυρία Παπάτα Τιαγκλώβη, να προσέλθει στο βήμα του αδερφή και αδερφή του μέλους του κοινωνικού. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είμαι σήμερα εδώ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος εδώ και χρόνια έχει στο πίσω μέρος του κοινωνικού μου κάποιων ανθρώπων υπάρχει αυτή η ανάγκη και αυτή η απέτηση να προωθούν λύσεις που να αφορούν την αξιοποίηση του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον είναι φυσικός πλούτος. Έχουμε τη χαρά να ζούμε σε μια χώρα που διαθέτει ακόμα παρθένο φυσικό περιβάλλον. Και αυτό δεν είναι μόνο οι θάλασσες, είναι και οι θάλασσες, είναι και τα βουνά, είναι και τα ποτάμια μας, είναι και οι λίμνες μας, είναι τα δάση μας, είναι όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι το περιβάλλον δεν το προστατεύουμε μόνο για να το περιχαραχώσουμε και να δυσκολεύσουμε τη ζωή των ανθρώπων, αλλά να το αναδείξουμε σε ένα δημοφιλό μιας άλλου είδους ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης βιώσιμης και πράσινης προς όλες τις κατευθύνσεις. Εκ μέρους του κ.
Μάνου και τον Ολυμπιακό Υπουργού να χαιρετήσω αυτή την εκδήλωση. Ελπίζω να είναι το ξεκίνημα μια σειρά από τέτοιων δράσεων. Ο στόχο είναι να αντιληφθούμε ότι το κράτο μπορεί να μα βοηθήσει προσφέροντας μας κάθε εργαλεία, αλλά από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της τόπιας κοινωνίας αυτά τα εργαλεία να τα πάρει, να τα δουλέψει και να τα αναδείξει σε μοχλούς ανάπτυξη. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν έρθει ήδη και είναι στην περιοχή μας. Πολλοί από τα αυξημένα μονοπάτια της Ευρώπης είναι εδώ. Δεν είναι σήμερα στην αίθουσα, πέρα από πιάνω την τζόντα, γιατί σήμερα είναι, είναι ελληνική η συνάντηση, θα λέγαμε. Έχει πιο πολύ, δεν έχουμε τις μεταφραστικό κλπ. Θα έχουμε αύριο στη Λουκάνα, αφορά πιο πολύ τα ελληνικά μονοπάτια. Οπότε προτίμησα να πάμε να πεζοπολίσουμε στο Λούσιο σήμερα με την ωραία μέρα την οποία έχει. Οπότε σήμερα από το πρωί έχουμε πάει 10 περίπου, 10 από την Ευρώπη και είναι η εξής αυτή. Είναι ο πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο νέος πρόεδρος από πρώτη δεκάτη και μετά της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πεζοφόρων, ο κ. Μπόρις Μίτσιτς από τη Σερβία. Είναι από πρώτη δεκάτη του 17, δεν είναι πλέον η Μίτσιτς, είναι ο κ. Μπόρις. Μετά είναι ο αντιπρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας των 500.000 Πεζοφόρων, έτσι να έχουν και κάτι τάξεις μεγεθών, ο κ. Αρμάν Πικορνέ από τη Γαλλία. Είναι η τεχνική υπεύθυνη της Γερμανικής Ομοσπονδίας, η Λιάννα Ζόντα, είναι εδώ μαζί μας. Και υπεύθυνη για τον έλεγχο όλων των δεύτερων και των leading quality train μονοπατιών. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει γερμανικός έλεγχος. Ο γερμανικός τομέας, επειδή έχει 120.000 εθελοντές, έχει αναλάβει και το θέμα της πιστοποίησης, θα λέγαμε, των μονοπατιών. Δεν ελέγχει την Ελλάδα, πρόεδρος, γιατί ο πρόεδρος είναι από τη Σερβία τώρα, ο πρόεδρος από τη Γαλλία. Αλλά το τεχνικό πρόεδρο που είναι Ελλάδα εκεί, όταν μας ελέγξαν εδώ, πεθάνησαν και 75 χιλιόμετρα και είναι μια έκθεση 60 σελίδων, θα λέγαμε, μέχρι για την πίδα που έχουν αλλάξει το κάτω. Μετά είναι ο υπεύθυνος τουριστικής ανάπτυξης κάτω Ρήνου και υπεύθυνος για ένα μεγάλο μονοπάτι που ετοιμάζεται τώρα στη Γαλλία, το Φεντερίκ Πιπέρ. Είναι υπεύθυνος του Εσκαπαντέλ της Λουξεμβούργου, Καρολίνη Νόκης. Είναι εκπρόσωποι Μίλεταρ Τρέιν, Λίγα Σαλετή και Ανέτ Πάιντερ, που είναι σκαφτή στο Λουξεμβούργο, στα όρια με τη Σαστόνα με τη Γερμανία, με τη μικρή Ελβετία, όπως το λέμε. Και είναι και εκπρόσωποι ενός πνευματοπατιού επιστοποιημένου στη Γερμανία, ο Ανδρέας Σέτερ και ο Ανδρέας Σμιτ. Αυτοί πεζοπορούν αυτή τη στιγμή στο Λούσιο. Και η σημερινή η συνάντηση και η αυριανή η συνάντηση γίνεται σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου και με τον Δήμο Βορτινίας. Είμαι από την Ελλονοδοτήμα του Βορτινίας Συνερού, θα απευθύνω χαιρετισμό αμέσως μετά. Και είναι η προπονική δαρκή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Τουρισμού του ΕΟΤ. Και αυτή είναι μια γενική χορηγία από τη ΡΕΝΟ. Ενώ Δάσια να προσφέρει στους δημοσιογράφους δύο τζιπ που θα μπορούν να κυκλοφορούν αυτές τις μέρες εδώ και θα κλείσουν και τα υπόλοιπα χωριά. Να έχει ο κύριος Δήμαρχος να πιστεύει για τον χαιρετισμό. Αυτή τη Γαλλία δεν έπρεπε να μείνει κανείς σήμερα.
Εσείς όμως σας ζηλεύω, γιατί έχετε το χόμπι αυτό, το οποίο το έχετε οργανώσει καλά και γυρίζετε όλη την Ελλάδα, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί είναι από όλη την Ελλάδα εδώ εκπρόσωποι, περπατώντας σε μέρη σαν τα δικά μας. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την εκδήλωση αυτή, η οποία νομίζω ότι είναι πρωτοποριακή. Δηλαδή, και να πω ότι είμαστε τυχεροί, είμαστε ευτυχείς που την φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην Κορτινία. Λαχάνιασα λίγο γιατί ερχόμουν ανεβαίνοντας να μιλήσω. Ήθελα να πω ορισμένα πράγματα, να καλωσορίσω την εκπρόσωπο του Υπουργού, τη συνεργάτη του Υπουργού, η οποία είναι μαζί μας, που μας δίνει ένα κατάλληλο θεσμικό κάλυμα, μια θεσμική κάλυψη σε αυτή την εκδήλωση. Να πω ότι εμείς ως Δήμος Κορτινίας θεωρούμε ότι η δική σας παρουσία εδώ και αυτού του είδους οι δραστηριότητες είναι αυτές οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα με την αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής. Θεωρούμε δηλαδή ότι με τις διεργασίες αυτές που κάνουμε δημιουργούμε μια αηφόρο ανάπτυξη στην περιοχή μας. Το στηρίζουμε ως Δήμος, αλλά θέλω εδώ να τονίσω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε εμείς ως Δήμος. Αυτή η διαδικασία, αυτή όλη η κίνηση χρειάζεται και συνεργασία του θεσμικού φορέατος, στην περίπτωση μας είναι ο Δήμος. Μπορεί να είναι η περιφέρεια, μπορεί να είναι το δασαρχείο, διάφορες θεσμικοί φορείς, με εθελοντές και με οργανωμένες ομάδες εθελοντών, όπως είσαστε εσείς. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα αυτή τη δραστηριότητα και μιλήσαμε με τους πρωταγωνιστές της δραστηριότητας αυτής, θέσαμε το θέμα ως εξής, ότι δεν είναι καλό, δεν θα έχει αποτέλεσμα, δεν θα λειτουργήσει, εάν αυτό φανεί σαν μια προσπάθεια του Δήμου, μια πολιτική, ας πούμε, κίνηση, αυτοδιοικητική πολιτική, θα χαρακτηριστεί διαφορετικά. Και γι' αυτό τον λόγο στηρίξαμε με όνομα στις δυνάμεις τους εθελοντές οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θέλω να τους αναφέρω ονομαστικά, γιατί θα ξεχάσω σίγουρα κάποιον και δεν είναι και σωστό να τους αξιολογήσω εδώ ή να πω ποιος είναι πιο σημαντικός από τους άλλους. Αυτό όμως το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι εάν δεν υπάρχει μια εθελοντική προσπάθεια, μια κίνηση δικιά σας και στις περιοχές όπου εσείς δραστηριοποιήσετε, γιατί από ό,τι ξέρω πολλοί από εσάς έχετε ανάλογες πρωτοβουλίες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορεί το δημόσιο με τη συγκεκριμένη δομή την οποία έχει, τη συγκεκριμένη γραφειοκρατία, να υλοποιήσει τέτοιες πρωτοβουλιακές δράσεις. Ποιος είναι ο ρόλος τώρα των δημόσιων φορέων? Πιστεύω ότι εδώ πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κοινωνία, αν δεν αναπτυχθεί η ίδια, αν δεν έχει η ίδια τις ζωντανές δυνάμεις για να δημιουργήσει αυτήν την εξέλιξη, δεν μπορεί να τη δημιουργήσει ούτε ένας δήμαρχος, ούτε ένας περιφερειάρχης, ούτε ένας υπουργός. Αυτό πρέπει να γίνει κατανόηση πλέον και στην Ελλάδα, νομίζω ότι στις άλλες χώρες είναι δεδομένο. Και αυτό είναι και ο λόγος ότι τελικά οι φορείς οι οποίοι στηρίζουν αυτές τις δράσεις είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιπατητών, δεν είναι ένας κρατικός φορέας και δεν μπορεί να είναι ένας κρατικός φορέας. Από την άλλη, εμείς συνειδητοποιούμε ότι η ευθύνη δική μας είναι να στηρίζουμε με κάθε τρόπο αυτές τις πρωτοβουλίες. Είμαστε λοιπόν γι' αυτό ιδιαίτερα, εγώ προσωπικά είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί πιστεύω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι απέδωσαν τα αναμενόμενα. Η σημερινή συνάντηση εδώ είναι ένα σημείο, ένα σημαντικό σκαλί σε αυτή την πορεία. Θεωρώ ότι θα έχει συνέχεια και την ευκαιρία να σας καλωσορίσω και σε αυτό το χώρο
ο οποίος είναι πρόσφατα ανακαινισμένος, κυρίως με τα multimedia κτλ. Γιατί ήταν ένας χώρος συνάντησης, είναι ένα πλειοδότημα εδώ στο Δήμο, το Παταζοπούλιο πλειοδότημα, το οποίο πρόσφατα το ανακαινήσαμε, κυρίως για να μπορεί να έχει όλα αυτά τα εξοπλισμό, το ηχητικό και το οπτικοακουστικό, για να μπορεί να φιλοξενεί ανθρώπους και να είναι μέσα στην σύγχρονη τεχνολογία και στη σύγχρονη πραγματικότητα. Θα σας πω ένα λιγάκι, γιατί έχουμε μια συνήθεια να λέμε πολλά όταν πιάνουμε το μικρόφωνο. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι είναι σημαντικό και να το έχετε και εσείς υπόψη, γιατί ξέρω ότι πολλοί προσπαθείτε να επιδιώξετε συνεργασίες με τους φορείς, τους θεσμικούς. Πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Από την άλλη όμως, να ξεφύγουμε από αυτό το κλασικό πολεμικό, ότι να έρθει το κράτος να μου καθαρίσει το πεζοδρόμιο, να έρθει το κράτος να μου βγάλει το χιόνι όταν θα επενδύσει. Εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα δικιά σας οργάνωση καλή να πάρετε τις εμπειρίες και να μετασχηματίσετε σε κάτι καινούριο, δεν θα υπάρχει συνέχεια σε αυτό το οποίο προσπαθείτε. Εμείς με την γνώση που έχουμε, με την εμπειρία της ομάδας, είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε να εξελιχθεί αυτή οι ανάλογες κινήσεις σε όλες τις όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Παρακαλείτε η κυρία Χελέτη να προσέλθει το βήμα για να θεωρηθεί ερωτησμό εκ μέρους του Περιφερειακού Γραφείου ΣΕΔΕ Πελοποννήσου. Καλή σας μέρα. Κύριε Γιώργος Σαμπράζης, γενικός διευθυντής ΣΕΔΕ, δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα και λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και για το λόγο αυτό θα σας αφηθεί να πάρει το ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί σύνεδροι, κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός τουρισμός... Ο ελληνικός τουρισμός γεννεί μια ακόμα θετική χρονιά. Όλα δείχνουν ότι επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τις αφήξεις στα έσοδα του 2017. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργεί μια μεγάλη, ίσως μοναδική ευκαιρία που δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Πρέπει να ενισχύσουμε τον μοναδικό παραγωγικό τομέα που χρειάζεται στοιχεία σταθερότητας καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. Για τον ΣΕΔΕ είναι εξαιρετικά σημαντικό η φετινή θετική τουριστική χρονιά να γίνει η βάση ώστε συλλογικά και συστηματικά να προετοιμαστούμε για την επόμενη ημέρα του τουρισμού και τις προβλήσεις που βλέπουμε να έχουμε. Υπό αυτό το πρίσμα, θα υπηρετήσουμε τέσσερις στρατηγικούς στόχους. Πρώτον, μακροχρόνια και σταθερή ανάπτυξη που θα μας κατατάξει σε ακόμη καλύτερη θέση στις μεγάλες τουριστικές δυνάμεις του κόσμου. Δεύτερον, ενότητα ολόκληρου του τομέα και εργασιακή ειρήνη ως απαραίτητος όρος επιτυχίας. Τρίτον, διαρκής, αρμονική και επωφελής για την ελληνική οικονομία και τη χώρα σχέση με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Τέταρτον, ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης του τουρισμού και ενίσχυση του κοινωνικού μας αποτυπώματος. Παράλληλα όμως, η βασική μας προτεραιότητα είναι το να έχουμε σε ακόμα πιο άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες ανά την Ελλάδα. Οφείλουμε να είμαστε παρόντες σε όλους τους προορισμούς της χώρας μας και στους καθιερωμένους αλλά και στους λιγότερο ανεπτυγμένους, με συνεχή προσφορά και αλληλεπίδραση. Να καταγράψουμε τις ανάγκες τους και να προσπαθήσουμε από κοινού να βρούμε λύσεις στα ζητήματα που προκύπτουν. Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια ευκαιρία. Θεωρούμε πως η διασύνδεσή μας με τους υπόλοιπους τομείς της ελληνικής οικονομίας και η ανάπτυξη των απείρων φάρους προορισμών και μονοπατιών θα επιταχύνει τις διαδικασίες ενίσχυσης της ποιότητας του ελληνικού τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες συναρτογράφησης και σηματοδότησης όσων μονοπατιών δεν έχουν προβεί στη διαδικασία που απαιτείται, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη στο εσωτερικό και το εξωτερικό των ήδη πιστοποιημένων μονοπατιών. Ο εξωτερικός τουρισμός κερδίζει συνεχώς έλεγχο στις διεθνείς αγορές και η Ελλάδα έχει μεγάλη δυνατότητα της ανάπτυξης σε αυτό το πεδίο. Οι πεζοπόροι που θα επισκεφτούν την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το φυσικό, πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον των προορισμών που αναπτύσσουν δίκτυα με μονοπάτια. Θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε πολλούς προορισμούς της χώρας που προσφέρουν για πεζοπορικό τουρισμό. Κατά αυτόν τον τρόπο και σε συνδυασμό με τη διασύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα και τον πολιτισμό, μπορούμε να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο και μοναδικό τουριστικό προϊόν που ό,τι δύσκολο μπορεί να δημιουργηθεί. Παράλληλα, αυτό το είδος η διασύνδεση θεωρούμε ότι θα ενισχύσει τον κοινωνικό αδίκητο του τομέα, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές ή σε εκείνα τα μέρη της χώρας μας που δεν είναι ακόμα τουριστικά αναδειγμένα.
Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν τη νέα μας αντίληψη για το πώς θα φτάσουμε από το σημείο που είμαστε σήμερα σε ένα ανώτερο επίπεδο τουριστικής συνείδησης. Κυρίες και κύριοι, είμαι βέβαιος ότι η συνάντησή σας θα θέσει τις βάσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση τουριστικών προορισμών. Εκ μέρους του ΣΕΤΕ, εύχομαι κάθε επιτυχία στην πρώτη πανελλήνια συνάντηση των παιδιών.